κάνω τις γραμμές πως αλλάζουνε χρώματα και χωρίζουν βουνά και χωρίζουν τα σώματα. Δες το φεγγάρι και πιες απ' το φως του δυο κύματα. Οι ζωές μας νησιά όλο αλλάζουνε σχήματα. Και απ' το δάκρυ σου κλαίω κι απ' το δάκρυ μου κλαίω. Άσπρα μπαλόνια μοιάζουν τα χρόνια σε ένα σπασμένο ουρανό. Πού να σε ψάξω, πώς να πετάξω με ένα φτερό μου κλειστό. Άσπρα μπαλόνια, κάρε την αχρόνια, σύννεφα μοιάζουν παλιά. Πώς να τα σπάσω, πώς να ξεχάσω όσα θυμάμαι πια. Με μια θάλασσα γιατρέ, εγώ είμαι μια χαρά. Το μωρό μου έχει πολύ νωρά να κλώτσεις. Τι έδειξαν εξετάσεις? Αθήνα μου, λυπούμε. Τι λυπάστε? Τι λυπάστε, τι συμβαίνει? Τι μαζί μας για χειρουργείο, Αθηνά. Όχι. Δυστυχώς το μωρό σου. Όχι, 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 όχι. Πιάσε έναν κρυφό ραντεβού με εκείνον το καλό το παιδί των ηθοποιών, το Φέδωνα. Δεν το πιστεύω. Επειδή έτσι είπα του ότι πριν 4 χρόνια έπαιζε σε μια πελάρα και ότι ήθελες να γεννήσει ηθοποιός και ότι επίσης και τέλειωσε στο εθνικό στην Ελλάδα. Η Αθηνά θέλει να πάει δηλαδή της. Θέλει να χωρίσετε. Δεν είμαστε καλά, για ποιο λόγο? Θεωρείς υπεύθυνο που έχασε το μωρό. Τι να της ελέαμε, δε. Ότι όσο γερόντας στην φυλακή γίνει Ιούλιο, Αύγουστο, είσαι στην κόμενα μες στο σπίτι. Να μην τα ρε συλλήκια, ρε. Είμαστε χωρισμένοι τότε, ρε. Μα το Θεό, αν εσύ της εμίλησες, θα σε σπάω στο ξύλο, κολόπεδο. Άτε, ρε. Και ο κολόπεδον εσείς, εντάξει, που την επέλεγε και στις ήλιες που πάνω. Αλλά αφού είσαι έτσι, ρε, θα της τα πω ούλα, ρε. Θα της τα πω ούλα, τώρα που έχασαν το μωρό, ρε, σύλλογο να μην τα ξέρει. Ω! Έβαλε κάθε μέρα για ένα μήνα την Αναστασία σπίτι του. Είχε τη σπίτι για έναν ολόκληρο μήνα, καταλαβαίνεις. Βέβαια μετά, όταν έμαθε ότι η Αλεξάνδρα εδώ και είναι ελαφρυντικά της Αθηνάς και ότι ο Πέτρος είχε βάλει τον καλύτερο δικηγόρο, έθιε ο ξέντη. Και πήγε πίσω στην Αθηνά, ήταν και για Αθηνά έγκυος τότε, καταλαβαίνεις. Αδιανόητο. Εκυκλοφορούσε την κόμενα παντού. Ο Αλίτης. Ποιος Αλίτης? Ποια είναι κόμενα? Αντρέα, τι να λες? Πάσου να σταματήσεις. Πασούτο, πρόσεχε γιατί να του τα πω ούλα. Κι άμα λαλώ ούλα, εννοώ ούλα. Σταμάτα να απειλείς. Αν μιλήσεις, να την πληρώσεις κι εσύ. Σπληρώσω. Ας με κλείσω φυλακή, με νοιάζει. Εγώ, αγάπη μου, αφού με κανέναν και τίποτε. Ακούεις τι σου λαλώ! Από πότε έχεις κλειδιά εσύ? Από χθες. Μου τα έδωσε ο κολλητός μου ο Φίλιππος. Είσαι κάποια αντίρρηση? Πολύ μεγάλη. Και θα τους πούμε να τα πάρουν πίσω. Τι έχω χεσμένη. Τι έκανες, ρε! Τι έκανες! Τόλμησες να πλώσεις χέρι πάνω μου? Πρόσεξε, γιατί την επόμενη φορά θα στο κόψω. Πρόσεξε καλά. Ξέρω πάρα πολλά για τη γούνα σου σχετικά με τη δολοφονία του Δημήτρη. Καταλαβες? Τι είναι αυτά που λες? Πρόσεξε, μην τα πεις και παρά έξω αυτά. Κάγες, κακομοίρη μου, άκουσες? Γιατί? Φοβάσαι? Τίποτα δεν έχω να φοβηθώ. Αλλά δεν θέλω να δημιουργήσεις εντυπώσεις εις βάρος μου, επειδή έτσι συμφέρει εσένα. Ναι. Κι όμως υπάρχει κάτι που σε κάνει να φοβάσαι. Το βράδυ που δολοφονήθηκε ο Δημήτρης, το σπίτι σου ήταν κλειστό.
Και εσύ γύρισες ξημερώματα μόλις είχε χαράξει. Και η κορούλα σου γύρισε 1-2 ώρες αργότερα. Τι βλακίες είναι αυτές μου. Ποιος τα έπεσε αυτά. Εγώ σας είδα με τα μάτια μου. Ξενύχτησα σε ένα μπαράκι, πέρναγα απ' έξω και σε είδα. Και επειδή μου έκανε εντύπωση, κάθισα απ' έξω. Τι λες, μωρέ. Και εσύ κάθισες έξω από το σπίτι μου όλη τη νύχτα για να δεις πότε θα γυρίσει τα ράι. Πρόσεξε καλά. Όχι μπλόφε σε μένα. Μην άνοιγεις πόλεμο μαζί μου. Δεν σε συμφέρει. Καθόλου. Γεια σας. Αθηνά, πώς είσαι? Προσπαθώ να συνέλθω. Αθηνά, εγώ δεν ξέρω, παρηγορώ. Το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι είσαι πολύ δυνατή. Και κατάλαβα το από την πρώτη στιγμή που σε γνώρισα. Ευχαριστώ. Και που είστε εδώ και για τα λουλούδια, Φίλιππε. Κάτσετε. Για λίγο μόνο να με σε κουράσουμε. Χρειάζεσαι κάτι? Οτιδήποτε? Όχι, ευχαριστώ. Έχω δάμε την οικογένεια μου. Πάντως, αν χρειάζεσαι κάτι, οτιδήποτε, θέλω να πάρεις τηλέφωνο και να μου το πεις χωρίς να ντρέπεσαι. Και θέλω να ξέρεις ότι είναι να είμαι δίπλα σου. Γράψες μου, δώσες την κάρτα. Ευχαριστώ. Κυρία μου, εμείς με την Έλλη πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο και να ξανάρθουμε. Ωραστε μου, αν χρειάζεται να ξανάρθετε. Ελάτε αύριο μου να φύγω ζουλάς. Καλά ρε, σοβαρό μιλάς. Σε θα φύγουμε εδώ μόνοι σου. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα που σας είδα. Να τα πούμε. Γεια. Γεια. Και εμείς. Σας είσαι. Είμαι ζαρισμένη σας συστήσα, ενώ ο άντρας αδερφής μου. Γνωριστήκαμε. Είχε έρθει σπίτι, βοηθούσε την Αλεξάνδρα να βρει μαγαζί μου, ψάχνει για να ανοίξει. Εγώ πάω να πιάσω έναν καφέ και να έρθω. Μην την παρεξηγείς, νιώθει λίγο αμήχανα. Κι εγώ το ίδιο. Πάντως, αν και ταλαιπωρημένη, είσαι πολύ όμορφη. Όπως πάντα. Τι να μου πεις, ρε. Δεν θέλω άλλες δικαιολογίες, ρε. Δεν είναι δικαιολογίες, κύριε. Ήμουν τέλεια μόνος μου. Τραβολούσαμε στα τμήματα. Έχασα την εταιρεία μου εξαιτίας του Ελευθεριάδη. Η ζωή μου ήταν άνω κάτω. Έχασα τον έλεγχο, δεν ήξερα τι έκανα. Ήμουν σε μια απόλυτη σύγχυση. Να αφήστε με να σας εξηγήσω. Καλά, τι σου έφταξε το παιδί μου, ρε. Πες μου, τι σου έφταξε, ρε. Γιατί είναι φυλακή, ρε. 3 μήνες, ρε. Και όσο για την εταιρεία σου, προσπαθήσαμε όλοι να σε βοηθήσουμε. Και εγώ, και η Έλλη, και η Αθηνά. Εθόλωσα, κύριε Γιώργο, εθόλωσα. Δεν ήξερα τι να σκεφτώ. Επίστεψα ότι η Αθηνά επέλανε. Και πήγε σκόσε τον Ελευθεριάδη. Εθύμωσα μαζί τη, τρομοκρατήθηκα. Καταλάβετε με. Έχασα τον έλεγχο, ναι. Μάλιστα. Τι είπε να κάνεις μια φιλενάδα έτσι για να ξεσκάσεις, ε. Μα δεν έτρεπεσαι τα μούτρα σου, ρε. Τι ύστερα από ένα μήνα, ευαρέθηκες. Όπως έκαμπνες παλιά. Πριν 8 χρόνια. Λοιπόν, είσαι ένας γάδαρος και τίποτε παραπάνω, ρε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αφήστε με να σας εξηγήσω, Δεν θέλω να ακούσω τίποτε, ρε. Είμαι πατέρας, ρε. Και είμαι πάντα κοντά στις κόρες μου, ρε. Πάντα στηρίζω τις επιλογές τους, έστω και αν δεν μου αρέσουν. Είμαι υπόχρεος να τις φροντίζω για να τις προστατεύω, ρε. Λοιπόν, είπα σου το, δεν θα σου το ξαναπώ. Θα συνάξεις τα πράγματα σου και θα αφήσεις που τα μέσα τα. Και δεν είμαι μόνο εγώ που το θέλω, αλλά και η Αθηνά. Δεν σου άξιζε, η κόρη μου, ρε. Ευτυχώς όμως που το κατάλαβαινε στο και τώρα. Πρόσεξε πολλά καλά. Δεν θα σου το ξαναπώ. Μην τολμήσεις να μου χτυπήσεις την πόρτα του σπιτιού μου ξανά. Άκουσες! Ποτέ σου!
Ελένα! Φεύγεις? Ναι, να πάω να κάνω ένα μπάνιο να ξανάρθω. Με τον το χέρι? Να πιάσω ένα ταξί, ναι, θα οδηγήσω. Να σε πάρω εγώ, όπου θέλεις. Ανδρέα μου, μήπως έμπρεπε. Ελένα, σε παρακαλώ. Έμαθες? Για τον Παύλο, ναι, κάτι πήραν το φτύμα, αλλά δεν κατάλαβα. Τι έκαμε, να κεράτωσε την πάλε, όταν ήταν μέσα στη φυλακή. Ναι. Έλα, πάμε να σου τα πω στο αυτοκίνητο. Γιατί άρχισες, πες μια ώρα μόνο. Τι είπατε σχολικά, γιατί κλείς. Λουκά, μπορώ να βγω από το σπίτι, καταλαβαίνεις. Εν η Λίζα έξω, επειδή να βγω και βγάλε μαχαίρι. Μαχαίρι, η Λίζα, αποκλείεται. Εμπελή, Λουκά. Εμπελή, δεν ξέρω τι να κάνω. Εν μπορεί να χωνέψει ότι χωρίζεται. Λουκά, πρέπει να χωρίσουμε. Πρέπει να χωρίσουμε, δεν μπορεί να καταλάβει. Ηρέμησε. Σιγά τώρα που να χωρίσουμε εμείς οι δυο, επειδή η κυρία Λίζα δεν θέλει να το χωνέψει ότι είμαστε μαζί. Να σου την κάνω εγώ να στρώσει με μαραζόν. Λουκά, για Λίζα, το μάτι της καταλαβαίνεις. Ό,τι θέλει, ας είσαι. Ένα ξέρω να με σκοτώσει, να με πατήσει με το αυτοκίνητο. Με φάσε. Και θα την πάρω εγώ ίδιος στην αστυνομία. Όχι στην αστυνομία. Όχι στην αστυνομία, θέλω να πάω. Πολύνα, γιατί όχι στην αστυνομία, α, μπορείς να μου πεις. Όχι στην αστυνομία, θέλω να έχω προβλήματα μαζί της, Λούκα, εντάξει. Άστα τούτα. Εμπέρνουν σήμερα, Πολύνα. Πέ μου, σε παρακαλώ, με τι σε έχει δεμένη. Πέ μου, με τι σε κρατάς το χέρι και δεν θέλεις να πάμε στην αστυνομία. Πέ μου! Είπα σου την αλήθεια! Απλά θέλω να πάω στην αστυνομία. Πώς στην αστυνομία. Μπορώ να πάω στην αστυνομία, Λούκα. Είσαι ένας αλήτης, ρε. Ένας αλήτης είσαι, ένα γαϊδούρι σαν τόσους άλλους άντρες κυκλοφορούν για μέ έξω. Με μίλας έτσι, Ελένα. Είχα τους λόγους μου. Εν είσαι κανένα λόγο. Είσαι σαν τον Λούκα. Μάλλον όχι. Είσαι χειρότερος που τον Λούκα. Γιατί που τον Λούκα ξέρεις να μπορεί να περιμένεις. Κάφρος ήταν, κάφρος επαρέμεινε. Ενώ εσύ έπαιζες μας το και σούπερ ερωτευμένος. Και η αγάπη μας είναι μοναδική. Και ένα σώμα, μια καρδιά, και τούτες όλες τις αηδίες που πιστεύουμε εμείς οι γενέτσες. Και έκαμνες τις και ζήλιες που πάνω, γιατί? Για να καλύψεις τις βρωμιές σου. Ένα ξαναείδα πιο ανήθικο πλάσμα που σένα. Έλα, σταμάτα να πίνει, τσάκουμε. Για μια στιγμή επίστεψα ότι η Αθηνά έκαμε φόνο. Μόνον που τούτον έπρεπε να σε χωρίσει που την ίδια στιγμή. Ποτέ σου δεν την επίστεψες. Ποτέ σου δεν την εμπιστεύτηκες, ποτέ σου δεν την κατάλαβες. Ρε, ήταν έγκυος το μωρό σου, ήταν μέσα στη φυλακή, είναι άδικα, ρε. Και εσύ κεράτωνες την. Που αντίδραση είναι, Έλληνα. Εν έχει πιο ηλίθια αντίδραση που τούτη. Και πες την πρώτη φορά, ήταν έγκυος, έκαμε ουλί το κορόιδο. Είπαμε να σου δώσουμε μια ευκαιρία, αλλά... Όχι, ρε Παύλο. Ως που σε συγχωρεί, ως που εσύ καταπατική μαζί σου. Εσύ αποθρασίνεσαι. Έλεος, ρε Παύλο. Έλεος.
φαινομενικά καλά. Αλλά δεν εξέσπασε ακόμα η πανηδική τη, και μοιάζει απαθή. Α, παπά, αυτά είναι τα χειρότερα, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι κακό είναι, να τα κρατάμε μέσα μας και να μην ξεσπάμε. Έτσι βγαίνουν οι αρρώστες. Παναγιά μου, να είναι καλά το κορίτσι. Εγώ δεν την είδα, είχε πολύ κόσμο. Ναι, άλλωστε για αυτόν τον κόσμο πήγες εσύ εκεί. Μαμά, κόψ' το. Δεν μας άφησαν οι γιατροί γιατί είχε πάρα πολλές επισκέψεις. Εσύ τι έκανες? Τι είχες? Μια χαρά είμαι, εντάξει, καλά είμαι. Δεν μου λες, ρε Φίλιππε. Εσύ έδωσες τα κλειδιά του σπιτιού μας στον Στέφανο. Γιατί, ωραία, φίλος μου, συνεργάτης. Γιατί, και σε κάθε συνεργάτη δίνουμε τα κλειδιά του σπιτιού μας. Εντάξει, δεν το θεωρώ κακό, αλλά μα θέλεις και να με τα δεις, δεν και έτσι πρέπει. Εντάξει, κι εγώ δεν πρέπει να μιλάω. Δεν είναι και το σπίτι μου, κάνω κουμάντο. Καλά που το κατάλαβες. Γιατί συμπεριφέρεσαι λες και εσύ είσαι το αφεντικό. Συγγνώμη, παιδιά, μια ερώτηση έκανα. Ωραία, θεία μου, τι συγγνώμη, εντάξει. Αλλά συμβαίνει κάτι με εσένα, το Στέφανο. Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω. Τον αντιπαθώ αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή από την ώρα που τον γνώρισα. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Κάτι ένστικτο θες να το πεις. Δεν μ' αρέσει αυτό το παιδί εμένα. Δεν μ' αρέσει. Μεθαύριο φεύγει το φορτίο από εκεί. Τι ζήτησα ενημέρωση εσύ? Καλά, δεν θες να ξέρεις. Λεπτομέρειες όχι. Και μίλασε γιατί είναι μέσα το παιδί. Μην κάνει πως έρθει από εδώ. Παίζει μια άλλη δουλειά. Πιο μεγάλη. Είπαμε μια και έξω δεν έχει άλλο. Τέλος. Καλά. Άμα γλυκαθείς με το χρήμα, θα σου πω εγώ. Θα σου εξηγήσει ο Φίλιππος μεθαύριο στη μοιρασιά. Είπα μία και έξω δεν έχει άλλο, τελείωσε. Και πες το και στον Φίλιππο αν τελειώνουμε. Μου τα πρίζει. Και πότε την είσαι στην κόμενα, ρε. Τον καιρό που εγώ ζω, Ανδρέας, χτυπιούμαστε γιατί πέθανε το μωρό μας. Επαρηγόρας μας κιόλας τρομάρα σου. Ζήσες και την κόμενα να σε παρηγορά εσένα. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Σοβαρά. Ρε να έχω εγώ τους κολλητούς μου, να έχουν πάθει έτσι κακό, ρε να έχω όρεξη για σαλιαρίσματα και γκόμενες, ρε είσαι λεϊνός. Είσαι λεϊνός, χαίνομαι σε. Δεν μπορώ να κάτσω να σ' ακούω άλλον να με βρεις, Έλληνα. Να τα ακούσεις. Να τα ακούσεις. Γιατί ο τελευταίος άνθρωπος πας στη γη ήταν να σε λύσει μπόνια για μια γυναίκα έγκυον. Μες στη φυλακή νάθηκα. Όχι εσύ που λένε ότι την αγαπούσες κιόλας. Ακούμε λίγο. Ακούμε λίγο. Έχεις δίκιο σε όλα που είπες. Ήταν μια λάθος αντίδραση. Μια πολλά κακή αντίδραση. Αλλά έχω δικαιολογίες, Έλληνα. Έχω δικαιολογίες. Πάντα όμως, έχεις την ίδια αντίδραση. Είπε μου τα για Αθήνα και τα παλιά σου. Πάντα. Ένα αλλάσεις. Κι εγώ σε γουστάρω. Και να σου πω και κάτι για να είσαι προετοιμασμένος. Ακόμα ζωνή Αθήνα αποφασίσει να σε συγχωρέσει, δεν θα την αφήσω εγώ την φορά. Γιατί δεν της αξίζεις. Κατάλαβες? Η αγάπη που νιώθω για σένα είναι φωτιά. Φοβάμαι μήπως καώ όπως παλιά. Και νιώσω σαν μια καταιγίδα χωρίς λιμάνι και ελπίδα μακριά. Φωτιά. Φωτιά. Θες να σου φέρω τίποτε άλλο, μάνα μου? Λίγο νερό, α? Ω, ευχαριστώ, έχω. Απλά φύγε, σε παρακαλώ, σου μια ώρα μου στο άλλο. Ναι, να πάω κι εγώ σπίτι, γιατί θέλει να τη Χριστίνα να μείνει μαζί σου. Απλά δεν θέλω να έρθει η Χριστίνα, δεν θέλω να έρθει κανένας. Και την Έλενα να έρθει ο Ξάδι. Μόνον την Έλλη θέλω. Εντάξει, μάνα, εντάξει. Την Έλλη, την Έλλη.
ενοχλώ. Καθόλου. Έλα, κάτσε να τη καμίσει παρέα. Ήμουν έτοιμο να φύγω. Έλα, κάτσε, κάτσε, ώσπου να έρθει η αρφή τη. Παπά, εγώ εντάξει. Είμαι εντάξει. Καληνύχτα. Καληνύχτα, μάνα μου. Κοίταξε, αν χρειαστεί κάτι. Τηλεφώνα μου, ό,τι ώρα είναι, εντάξει. Γεια σου. Καληνύχτα. Με τόσους ανθρώπους να σε αγαπάνε γύρω σου, πού να ρίξει ένα βλέμμα και σε εμάς. Από το πρωί έρχομαι και ξανάρχομαι και λέω και κάποιος είναι εδώ μέσα. Όχι, ότι δεν το αξίζεις βέβαια. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου, Πέτρο. Για άλλη μια φορά. Ποιος ξέρει, μπορεί να ήταν μοιραίο για να κάνουμε κι εμείς κάποια στιγμή το δικό μας παιδί. Δεν έπιασε. Εντάξει, αστείευτηκα. Λάχα έκανα. Στεναχωριέσαι, ε. Έχω αρχίσει να πείθομαι και εγώ ότι ίσως έτσι έπρεπε να γίνει. Μυρολατρικά εντελώς, δηλαδή. Ώστε ήξερες και για τον Παύλο και την κόμενα του. Είπε μου η Αντριάννα ότι τους είδε σε ένα εστιατόριο μαζί. Δεν ήθελες να τον καρφώσεις, δεν μου μίλησες. Δική μου δουλειά είναι. Μ' αρέσει πάντως που έκανε ότι ζηλεύει για μας στο δύο. Λες και τρέχει τίποτα μεταξύ μας. Τρέχει. Αλλά χαμογέλα μου λίγο. Ομορφή. Έστω και με το ζόρι. Λίγο. Στο δικαιό μου είναι στενάω το μωρό μου στα ζόρκα μου. Ήταν ολόκληρο ένα ανθρωπάκι. Πήρα τη σπίτι του Παύλου. Ήταν έξαλλη. Πρώτη φορά είδα την Ελένα τόσο θυμωμένη. Βέβαια, αγάπη μου. Γιατί οι γυναίκες τα παίρνουμε πάρα πολύ προσωπικά. Αυτά ακούρε, ακούρε το κάθαρμα. Μα ποιος νομίζει ότι είναι. Σιγά τον εραστή. Απίστευτο. Τι θέλει σπίτι μου, ρε. Εσύ στα μούτρα, έρχεσαι εδώ, με. Θέλω να σου εξηγήσω κάποια πράγματα, σε παρακαλώ. Εφή, σε παρακαλώ, μιλάς εσύ. Σε παρακαλώ, αγόρι μου. Σε παρακαλώ, μη μου μιλάς. Να μου εξηγήσεις τι, ρε. Τα ανεξήγητα. Δώσ' μου 5 λεπτά, σε παρακαλώ, να σου μιλήσω. Μα να μου πεις τι. Ήταν η άλλη κλεισμένη μέσα στη φυλακή, είναι έγκυος. Και εσύ ήθελες να τη χωρίσεις γιατί δίθεν επίστευκες ότι σκότωσε έναν άλλον. Και τούτον ούλον ήταν δικαιολογία για να γυρίζεις με την κομμένα. Και τούτον άφηστο. Τούτον είναι δικό σου της Αθηνάς. Σαν φίλος, ρε. Έξερες ότι έχασα το παιδί μου. Έξερες ότι μόλις μάθαμε ότι πέθανε. Και εγώ και η Έλενα. Θόλωσα, ρε, Ανδρέα. Εθόλωσα. Δεν ήξερα πώς να διαχειριστώ την κατάσταση. Είμαι μόνος μου. Τέλεια μόνος μου, Ανδρέα. Εν το πάθος μου, γυναίκες. Ναι, εντάξει. Ήταν όπως το ναρκωτικό, όπως τον εθισμό. Έπιανα μια κόμενα και ξαφνικά έκανα και ξεχάστηκα. Νιώσα καλύτερα. Τούτον ήταν. Δεν σκέφτηκες πόσους ανθρώπους μπορεί να πληγώσεις. Α? Ούτε τον εαυτό σου δεν σκέφτηκες, ρε. Που μπορεί να σε φτύσουν όλοι στο τέλος. Γιατί κανένας δεν θέλει έναν προδότη. Ουλή επενδύουμε σε σχέσεις μας, Παύλο, για να μοιραστούμε τις ζωές μας. Πώς να σε πιστευτώ, ρε. Πώς να σου έχω, ρε, εμπιστοσύνη που ξεπουλάς τόσο εύκολα τους πάντες και τα πάντα. Και πολύ κομψάς τα λέει. Αυτό να το λάβεις υπόψη σου. Είμαστε φίλοι, ρε, Ανδρέα. Είμαστε άντρες. Νόμιζα ότι εσύ τουλάχιστον είναι να με καταλάβεις. Έτσι φιλίες να μου λείπουν. Γιατί εσύ είναι φίλο που θέλεις. Εσύ είναι ένοχο. Έξω από σπίτι μου. Και να ξέρεις ότι τούτη η πόρτα έκλεισε οριστικά για σένα. Δεν θέλω το κακό σου, αλλά μακριά από μένα. Έξω!
Θες νερό να πιείς ή να σου φέρω ένα χυμό πορτοκάλι. Είχα μη λύπηση, εσύ να σου κάνει καλό. Ωε, αγάπη μου, μια χαρά. Άντε να φύγω που θα μέσα να πας και εσύ να ξεκουραστείς όλη τη νύχτα, πας στην καρέκλα, είναι κλεισμένη, ναι, ναι. Μια χαρά, έτσι μυθικά. Ναι, μια χαρά. Γι' αυτόν κάθε λίγο που ταράσαι, αλλά λες μ' αμπονώ, αν έχω κάτι, αν θέλω νερό. Εντάξει, αφού έχω ελαφρύνει. Ναι, σίγουρα. Κάθε πρωί για να σε ξυπνήσω να πάει σχολείο να τραβούσα εσύ που τα πόθηκε, αλλά ρίσαι ελαφρύνει πλέον, ναι. Δεν λέω αγαπώ σου πολλά. Ωπ, είσαι έτοιμη από ό,τι βλέπω, α. Φυκεί είναι το εξιτήριο. Άντε, πάμε. Έλα, αγάπη μου, κρατά. Άντε, στρίχ το πάνω μου. Ωπα, σιγά σιγά. Έτσι. Έφυγε, δεν περίμενε τόσο πολλά να έρθω. Είπα σου ένιθαλα, γιατί τόση πίεση. Ο Ανδρέας είναι στο νοσοκομείο. Λείπει από το πρωί. Έλα. Έλα να κάτσουμε να πιούμε έναν καφέ, σε παρακαλώ. Κάτω για χάρη μου. Έλα. Κάτσε. Ευχαριστώ. Ακούω. Έλα να ξέρεις πόσο σε αγαπάω. Στην αρχή είχα πάρα πολλές αντιρρήσεις για αυτή τη σχέση. Όμως την πορεία με πείσατε. Με κάνατε να πιστέψω ότι πραγματικά είναι πολύ δυνατή. Είναι πάνω απ' όλα. Αυτό που έγινε με το παιδί είναι τραγικό. Αλλά ξέρεις, έπρεπε να σας ενώσει, όχι να σας διαλύσει. Εφή, αφήστε το, ας τα μέσα, παρακαλώ. Δεν θέλω. Έλενα, καταλαβαίνω. Είναι τραγικό, είναι απάνθρωπο. Ξέρω ότι είναι κάτι που δεν ξεχνιέται. Ποτέ. Μόνο ο χρόνος μπορεί να απαλύνει τον πόνο. Και οι άνθρωποι που είναι γύρω και μας αγαπούν. Ο Ανδρέας, Ελένα, που είναι ο μόνος που σ' αγαπάει έτσι τόσο πολύ. Θα κάνατε άλλο παιδί αργότερα. Θα προσπαθούσατε. Εφή, για να προσπαθήσεις και να τα κάνεις του δαούλα, πρέπει να έχεις κουράγιο να ζήσεις. Και εγώ δεν έχω. Τι είναι αυτά που λες, Ελένα μου? Να είσαι σε κατάθλιψη. Πίνεις συνέχεια. Δεν μπορείς να δεις τα πράγματα καθαρά, αγάπη μου, τώρα. Σε παρακαλώ. Έλα πίσω στον Ανδρέα. Έγινε ένα κακό. Μην κάνετε ένα μεγαλύτερο εσείς οι ίδιοι από τις κινήσεις σας. Τώρα έγινε ένα φιναλάς. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πάω πίσω. Και μπορώ γιατί αγαπώ τον Ανδρέα. Παραπάνω από τον εαυτό μου. Εγώ βουλιάζω. Δεν θέλω να τον τραβήξω μαζί μου. Θα ήταν καθαρός εγωισμός να μείνω μόνο επειδή το χρειάζομαι. Χωρίς να μπορώ να πάρω ζήνα που μου διάει, γιατί νιώθω για εντάξει σου. Σου τούτο που κάνεις εσύ, εγωισμός είναι. Εσύ να νιώσεις καλύτερα, άμα τα ξαναβρούμε. Νιώθεις τύψεις, γιατί ευχήθηκες πολλές φορές να μην είμαστε μαζί, και τώρα βουράς να σάσεις τις ενοχές σου.
σου πάντα τόσο απόλυτη στις απόψεις σου. Γι' αυτό σου λέω άστο. Άστο, πέ μου κανένα νέο που την Αθήνα. Κανένα γνωστό μας, πέ μου τίποτε άλλο. Τι να σου πω. Να σε μαυρίσω κι άλλο. Η Αλίκη. Τη θυμάσαι την Αλίκη. Που δουλεύει στο γραφείο μας. Που είχε ερωτευτεί πάρα πολύ εκείνο, πώς τον λένε, τον απίθανο τύπο. Του Θανάση, νομίζω. Ναι, τι θυμάμαι, τι έγινε, τι πάθε. Αρρώστησε. Δηλαδή, τι αρρώστησε. Πεθαίνει. Πεθαίνει και αφήνει αυτό το αγοράκι. Το γιο της. Ορφανό. Δεν ξέρω. Τι είπες τώρα. Βλό, σηκώσου του φύε όπως είσαι, α! Λείπε τους, εσύ σε παρακαλώ. Παύλο, θέλω να σου μιλήσει. Φύε, είναι σου καθόλου αξιοπρέπεια! Μην πάω πότε. Θα μ' ακούσει το γυαλίο. Ε, θέλει ρε κουμπαρέ, το καταλαβαίνει. Εσύ γουστάρι. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω. Πρέπει κάποια στιγμή να μάθει να σέβεσαι και τις επιθυμίες των άλλων. Α. Θέλω να μ' ακούσει. Έχασε μόνο τζίνι το μωρό τη. Έχασα κι εγώ το μωρό μου. Μόνο εγώ. Θέλω να μ' ακούσει, ρε. Α, είσαι περίπου. Πρόσεξε, α. Όχι τέτοια πράγματα σε μένα, να. Όχι τέτοια πράγματα με σκοτωθούμε, να. Καρκίνος. Πόσες οικογένειες να ρημάξει πια. Καλά, Αντζε. Ένε σου ή κανένα συγγένειν άλλον. Μα όχι. Το παιδάκι θα το πάρει το ίδρυμα. Αυτές είναι αδικίες. Τι ο παπάς. Παπάς. Αυτός μάνα μου εξαφανίστηκε. Έκοψε ρόδα μυρωμένα τότε που έμεινε έγκυος η κοπέλα. Το παιδάκι γεννήθηκε αγνώστου πατρός. Θυμάσαι τότε που είχε έρθει η Αλίκη για να μου ζητήσει οικονομική βοήθεια για να γεννήσει το παιδί της. Ναι, θυμούμαι. Έλα να σου πω, σωστό τηλέφωνο της. Βέβαια. Γιατί? Τίποτε, θέλω να τη συμπαρασταθώ. Με όποιον τρόπο χρειαστεί. Και να σου εξομολογηθώ και μια ιδέα που μου ήρθαν τώρα. Τι έγινε, Αντανάη. Ήβρες τρόπο να με βλέπεις. Συγγνώμη. Ανησυχούσα για την Αθηνά. Είναι καλά? Ε, μπορούσες να με πιάσεις και τηλέφωνο. Ναι, αλλά δεν θα μπορούσα να σε δω. Δεν αντέχω να μη σε βλέπω, Αντρέα. Θα έκανα τα πάντα. Φτάνει να σε βλέπω, να σε έχω, με όποιο τρόπο θέλεις. Αντανάη, γιατί επιμένεις να βασανίζεσαι, αφού είμαι τζαμέ. Είμαι με την Έλενα, επί της ουσίας, με το μυαλό, με την καρδιά, ολόκληρος. Τζίνι με είσαι και θα με είσαι για πάντα. Τζίνι, σε έχει αλλά δεν σε θέλει. Ενώ εγώ λιώνω για σένα. Θα έκανα τα πάντα για σένα, ρε Αντρέα. Παντρέψουμε. Τι λαλείς τώρα. Δανάη, ξέφυγες. Δεν θέλω, δεν θέλω καμιά. Δεν το παίρνεις προσωπικά. Ναι, ρε Αντρέα, αλλά εγώ μπορώ να σε κάνω να ξεχάσεις. Μπορώ να σε κάνω ευτυχισμένο. Μπορώ να σου χαρίσω ένα μωρό, αν το θες.
Θα αφιερώνω όλη μου τη ζωή για να σε κάνω ευτυχισμένο. Αθηνά, θέλω να σου μιλήσω. Λοιπόν, πάμε μέσα. Τι ώρα. Παύλο, φύγε. Θέλω να σου μιλήσει. Παύλο, γιατί κάνεις ό,τι δεν καταλαβαίνεις, ρε κομπάρε. Α, ούτε καν σου είπε μια λέξη, ούτε ένα βλέμμα, ούτε καν ήταν θυμωμένη. Απαξίωσες, ρε κομπάρε. Ό,τι για να λέτε εσείς, εγώ ναι, σ' αλλάξω μυαλά, ρε. Εσείς φταίτε, ρε. Εσείς σ' αλλάξατε τα μυαλά, ρε. Εσείς φταίτε. Σταμάτα! Όχι, φίλε μου. Τούτο σε συμφέρει να πιστεύεις για να με δεις πόσο σκατά τα έκαμες. Μόνος σου! Εντάξει, είμαι κι εγώ άντρας, ρε. Και θέλω να σε καταλάβω. Αλλά δεν τα έκαμες καλά. Αν ήταν τόσο σημαντική για σένα η Αθηνά, δεν θα αφαιρέσουν τόσο νεκροπόλια. Σταμάτα! Εντάξει, τώρα δεν θέλει να σε ξαναδεί. Κι ούτε κανένας που την οικογένεια να σε υποστηρίξει. Είσαι πελός, γεμ. Μα γιατί. Η Αντρία είναι μεγάλο ταλέντο, να τελειώσει το εθνικό στην Ελλάδα. Μα η πελή που με εξετοιμάζει. Α, και πες ότι κάνω με τις οδησιών και κάνω μες. Εγώ εντελώς να συνεργαστώ μαζί της με την πελάρα μου κουβάλι. Να την πλακώνω τρεις φορές την ημέρα. Ήταν μια κακιά στιγμή. Δοκιμάστε την αφού θέλετε γενούρκες φάτσες. Η Αντρία είναι γιόμορφη, έχει δικό της τύπο, λαμπερή. Είναι όμορφη, τούτο είναι όμορφη, αλλά είναι και του γιατρού. Όχι, είναι και του γιατρού. Καταλαβαίνεις ότι δαμέ, δεν έχει μόνο σημασία το ταλέντο. Έχει σημασία και ο χαρακτήρας. Ηθοποιός σημαίνει ποιο ήθος. Ξέρεις, δεν το ξέρεις. Ναι, ξέρω το τούτο. Πού έχαθηκε το ήθος, τι φέρνει το τούτο. Παρεξηγήσετε τι. Πολλά μεγάλο ταλέντο ο λαός της Αντριάννα. Αγαπά τη δουλειά της. Αγαπά τη δουλειά της, αφού αγαπά τη δουλειά της, γιατί με εξετοίμασε, α? Τουλάχιστον, ρε παιδί μου, ένα βιογραφικό να φέρει, όπως κάνει όλος ο κόσμος. Ούτε βιογραφικό να φέρει. Εγώ ένα πράγμα είναι να σας πω. Η Αντριάννα είναι μεγάλο ταλέντο, δεν είναι σαν τους άλλους ούλους. Όπως ξέρουμε τα μεγάλα ταλέντα, δεν συμπεριφέρονται κοινότυπα. Ξέρουμε το τούτο. Δώστε την άλλη ευκαιρία και να με θυμηθείτε. Άντε, φέρθη να τις κάνω να ρωτήσω. Αλλά έτσι και μου πει μια κουβέντα να μου πει, να την πλακώσω. Είναι και μόνο γίνει πελή. Εντάξει. Εντάξει. Εσύ έκαμε στο ανώνυμο τηλεφώνημα στην Ελλήν το καλοκαίρι. Να της πεις ότι ο Παύλος είχε εγκόμενα. Όχι, πώς ήρθε αυτό. Είμασταν μαζί που τους είδαμε, Πέτρο. Και σχολιάσαμε το μάλιστα. Την ίδια στιγμή που εβούρασε εσύ στη φύλακη για να βοηθήσει στην Αθήνα να βρει δικηγόρο. Ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Δεν είναι το χαρακτήρα μου. Εμένα. Όχι. Ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο για να. Για να κερδίσει μια γυναίκα. Το ότι γουστάρει στην Αθήνα ξέρουν τόσοι πέτρες. Που την άλλη θέλει να εκδικηθεί τη μάμα τη. Πε μου, τι ετοιμάζει. Τελείωσες. Πήγαινε όπου έχεις να πας τώρα και το έχω να πάρω και το μικρό. Άντε. Είχες πει ότι θα μαγειρέψεις. Τώρα που άρχισε να σπάει ο πάγος, άρχισες πάλι τον έλεγχο.
Εμαγείρεψα. Φεύγω. Έλλη, τι κάνεις, συνήλθε η αδελφή σου? Οκ, πάρε με αύριο τηλέφωνο. Θέλω να σε δω. Ναι, παίρνω πίσω ό,τι είπα. Θέλω να σε δω. Εφρόντισα να εκμεταλλευτώ όλους τους χώρους εσωτερικά για να βγάλω όσο το δυνατόν περισσότερα καταστήματα. Μπράβο. Πολλά καλή δουλειά. Μπράβο, μπράβο. Και εξωτερικά εφρόντισα να υπάρχει χώρος πρασίνου και παιχνιδότοπος για τα μωρά. Φυσικά υπάρχει και ένα εσωτερικά, έτσι. Δύο. Ειδικά διαμορφωμένα σημεία για τις μαμάδες και τα μωρά που θέλουν να τα αφήνουν για να πηγαίνουν βόλτες. Βλέπετε, τώρα που έγινε μαμά, βλέπω τα πάντα γύρω από άλλη οπτική. Πολλά έξυπνη κίνηση. Μπράβο. Θα είναι ό,τι πρέπει για τις μαμάδες και τα μωρά τους. Και νομίζω η Βόνη είναι ενθουσιαστή που να το δει. Χαίρομαι. Γεια σας. Ήρθε και η κουκλά. Τι κάνεις, αγάπη μου? Ήρθαμε λίγο πιο νωρίς. Όχι, αγάπη μου, παιδί, μη ζάζει, μωρό μου. Ναι. Παιδιμώ την πάρα πολλά, μα δεν τη βλέπω, πα θα εξάρτηση. Αγάπη μου, εσύ γλυκό μου, μωρό. Πάρ' μου γλύωρα κάτι να πιω. Ή βρα το μωρό μου να υιοθετήσουμε. Τι εννοείς ή βρες το μωρό μου να υιοθετήσουμε? Λούκα, θυμάσαι Τζούνι την κοπέλα την Αλίκη που είχα στο γραφείο? Που έφυγε με τον Καλαμαράνη στην Αθήνα. Ναι, τι? Συμβαίνει κάτι πάρα πολύ άσχημο, αλλά μάλλον είναι η ευκαιρία μας. Βάρ' μου τζούνι το ποτό, βάρ' μου γλύωρα να σου πω. Εντάξει, ρέμισε με το ποτό. Το ποτό. Κύριε αστυνομία, μπορώ να φανταστώ κανέναν. Ο παπάς μου είχε τα καλά με όλους. Οι φίλοι του αγαπούσαν τον, οι συνεργάτες του αγαπούσαν τον. Όσο μπορώ να ξέρω, γιατί ξέρετε, εγώ και ο Φίλιππος ζούσαμε πάρα πολύ καιρό στο εξωτερικό, στο Λονδίνο. Αλλά από ό,τι μας έλεγε ο παπάς, δεν είχε κάτι με κάποιον. Η θεία μου, η Αλεξάνδρα, που έζωσε πιο πολλές ώρες μαζί του, δεν είχε κάτι να μας πει κακό για κάποιον. Δεν μπορώ να υποθέσω κάτι. Με τον αδερφό σας, τον Φίλιππο Ελευθεριάδη, πώς ήταν η σχέση του πατέρα σας? Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Περίεργη. Ήταν καλές οι σχέσεις τους. Εν την έκαμε τυχαία την ερώτηση Δεσποινής Ελευθεριάδη. Έχουμε και εμείς τις πληροφορίες μας. Δηλαδή? Εγνωρίζετε ότι ο πατέρας σας μια εβδομάδα πριν δολοφονηθεί έδωσε εντολή στις τράπεζες που ήταν στην Κύπρο και κόψαν όλες τις πιστωτικές κάρτες του αδερφού σας? Όχι, αλλά αποκλείεται. Είμαι σίγουρη ότι κάπνετε κάποιο λάθος. Αποκλείεται να δώσανε τη συντολή και ούτως ή αλλιώς, αν έγινε τον κατηδέθηκε, ήταν να με ενημερώσουν και οι δύο. Και δεν υπήρχε λόγος να το κάνω. Διπλό τσακαρισμένο. Μήπως είχα συμβεί κάτι άλλο? Μήπως είχα τσακωθεί? Θα προσέξετε κάτι ανάμεσά τους. Έστω και άσχετο, που να σας κινήσει την περιέργεια. Όχι,
Η πραγματικότητα είναι ότι νομίζω. Ο Φιλίππος και ο παπάς μου είχαν μια πολλά ωραία σχέση. Νομίζω να... Πώς είσαι? Ανδρέα μου, φαντάζομαι ότι εν ήρθες όλον τον δρόμο για να με ρωτήσεις που κοντά πως είμαι, να. Και για τούτο. Γιατί για μένα προτεραιότητα είναι τούτο έχει. Λοιπόν, πώς είσαι? Είμαι μια χαρά. Κρατάμε ο θυμός μου. Ξέρεις, καμιά φορά ο θυμός γίνεται κίνητρο για δύναμη. Έχεις δίκιο, σωστά. Αλλά φαντάζομαι ότι ο πραγματικός λόγος που ήρθες σε μένα για να μου φουντώσεις το κίνητρο, ναι. Ήρθαν και ήβρεμε ο Παύλος. Ήμουν σιωρή, ξέρα το. Αθήνα, εν ήρθα για το μου νομίζεις. Περίμενε. Το τι είναι να κάνεις με τον Παύλο είναι καθαρά δικό σου θέμα. Εγώ δεν πρόκειται ξανά ποτέ να είμαι φίλος μαζί του. Ο μόνος λόγος που έρχομαι εδώ με γελώσω για τον Παύλο είναι γιατί έκανε μου ψυχολογικό εκβιασμό. Ήρθε σπίτι μου μια φορά και πέταξα τον έξω με τις κλωτσές. Ήρθε στο νοσοκομείο και βρήκαμε πριν λίγο δεύτερη φορά. Τέλος πάντων, αν θα το συγχωρέσεις εγώ, είναι δικό σου θέμα. Ανδρέα, δεν υπάρχει περίπτωση, καταλαβαίνεις? Μετά από τούτα όλα που έγινα. Τι με θεωρείς έτσι, με πιστεύεις? Αθήνα, λέω σου το γιατί δεν θα υπάρξει επιστροφή. Ήρθε και είπε μου ότι θα σου αφήσει την εταιρεία στο όνομα σου. Να πάει να πνεί, Ανδρέα. Να πάει να πνεί και εκείνος και η εταιρεία του. Άκουμε, Έλλιο. Είπε μου ότι αν δεν το δεχτείς πίσω, να φύγει πάντα από την Κύπρο, να πάει Αυστραλία στα ξάδερφια. Ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Να αφήνει να πάει στο καλό. Και σε παρακαλώ, πιάσε τον τηλέφωνο τώρα μπροστά μου. Και πέτω, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε νεκρή να είμαι μαζί του. Εντάξει, πιάσε το. Παύλο, μίλησα με την Αθήνα. Είμαι εδώ μαζί της, δίπλα μου. Ξεκαθάρισε μου ότι ούτε νεκρή δεν πρόκειται να ξαναβρει μαζί σου. Τούτον ήθελα να σου πω. Γεια. Ωραία, ευχαριστώ. Τι? Μην ανησυχείς, Ανδρέα, αν υπάρχει περίπτωση να το μετανιώσω με φάση. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε απευθείας πτήσεις για Αυστραλία. Όχι, με μια ανηθικιό στάσεις. Σιγκαπούρη και Ντουμπάι. Οκ. Λοιπόν, θέλω να κόψω ένα εισιτήριο για αύριο. Όνομα Παύλος Ευθυμίου. Όχι. Χωρίς επιστροφή. Να φύγω, Ανδρέα. Να πω να μείνω σε το σπίτι που ενοικιάσαν ο παπάς μου. Δεν ξέρω, νιώθω ότι είμαστε πολύ μέσα στο σπίτι και έχω πάρα πολύ ανάγκη να μείνω μόνη μου. Θέλω να πιάσω τη ζωή μου στα χέρια μου, να ξεκινήσω από την αρχή για ούλα. Είσαι ενήλικη, Αθήνα μου. Να κάνεις ό,τι νομίζεις να σου κάνει καλό. Ούτως ή άλλως, νομίζω είναι καλό να μείνεις μόνη σου για ένα διάστημα. Να επαναπροσδιορίσεις τι θέλεις. Γεια σας. Ω, Ανδρέα μου, είσαι δαμία μου. Πώς είσαι, Αθήνα μου? Μια χαρά είμαι, παπά. Περιπείτε με, Χριστίνα, μα δεν μπορείς. Τίποτε, κόρη μου, τίποτε. Κύριε Γιώργο, τι είσαι, τίποτε, μου είπε. Να σου πω, Άντρα, το σχολείο της έφυγε από σπίτι είναι ο Παύλος. Ναι, ως τα απόψε, δηλαδή, πιστεύω να φύγει. Αλλά κάτι άλλο νέσετε. Τι? Άκου να δεις, Άντρα, συνέβη μου κάτι πολλά παράξενο σήμερα. Επίεσαι την τράπεζα να τραβήσω κάτι λεφτά. Και την ώρα που έμπαινα, έφτιανε ένα σευκάρι και έδωσα με μούτρα. Και? Κρατούσα ένα μωρό για μου. Συγγνώμη, Ανδρέα μου, θέλω να συσυχήσω, αλλά... Ήταν το ίδιο το δικό σας. Ποιο ίδιο είναι γίνεται. Ήταν αυτιστή η κόρη σου. Κύριε Γιώργο, σας παρακαλώ, με πελάνετε τώρα. Το μωρό μου πέθανε.
Εφανίγεσαι, τα μωρά όλα μοιάζουν μεταξύ τους. Αντρέα μου, ήταν το δικό σου. Δεν το ξέρω εγώ το μωρό. Όταν πήγατε στη Σκιάθον, είμαι εγώ που το έλουνα, έσασα το, άλλασα το. Από την επιθυμία σας, κύριε Γιώργο, να το δείτε. Παθαίνω εδώ και εγώ συχνά. Από τη λαχτάρα μου να το δω, νομίζω ότι όλα τα μωρά γύρω μου μοιάζουν της. Αντρέα μου, ήταν η κόρη σου. Και τι έκαμε τε. Τίποτε, προς τα γυμνής έχασα τα... Έμεινα μέσα στη μέση του δρόμου σαν άγαλμα, ρε. Κόψε με κρύος υδρότας. Και τον το ζευγάρι ποιον ήταν. Ξέρετε το... Προς τα πού έπιεν, είδατε κάτι. Όχι, Αντρέα μου, αφού σου λέω έχασα, δεν έμεινα μέσα στη μέση του δρόμου. Όταν συνήλθα όμως, και τους πω πίσω και φώνασα τους. Άκουσε μας όλος ο κόσμος γύρω. Τι τους εφώνασες, ρε παπά. Σταματάτε, λαλού, τους ξέρω το μωρό. Σταματάτε να σας πω, σας παρακαλώ. Και, προλάβετε τους, σταματήσαν, τι έγινε. Όχι, ξέρεις, Αντρέα μου, εφουρούσα γλύωρα. Έδωσα μου την εντύπωση ότι δεν ήθελα να τους προλάβω. Τελικά πήγαμε σε αυτοκίνητο και βιάσα τους πελούς. Πρόλαβα όμως. Πρόλαβα και έγραψα το νούμερο του αυτοκινήτου πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί. Τούτο είναι. Έλα. Φίλιππε, μια εβδομάδα πριν να πεθάνει ο παπάς, έκοψε σου τις κάρτες σου. Θέλεις να μας σοβαρομιλάς? Θέλεις να με βγάλεις έξω από τα ρούχα μου? Τίθετε θέμα λεπτό. Μίλησα εγώ για λεφτά. Έλενα, μωρό, εν άνθρωπος, ψυχή. Δεν πρόκειται ούτε για έπιπλα, ούτε για πλυντήριο, ούτε για αυτοκίνητο. Μας άρεσε, παίρνουμε το πίσω. Σκέφτου το δύο ρε. Το μωρόν επέθανε, Γιώργο μου. Επέθανε. Χριστίνα, ήταν το ίδιο, είδα το, είμαι σίγουρος. Ακόμα κι αν έξερε το μωρό, ακόμα κι αν έξερε τη μάνα, θα ήξερε ότι η μάνα έδωσε το με τη συγκατάθεσή τη. Εγώ γύρισα πίσω στην Αθηνά για το μωρό. Και η Αθηνά γι' αυτόν με δέχτηκε να τα ξαναφτιάξουμε στη Σκιάθο. Επειδή ήθελε να έχει το μωρό τη έναν παλιό. Δεν είναι ότι δεν σε εμπιστεύομαι. Είναι κάτι από το παρελθόν μου. Θέλω να το συζητώ. Ακόμα και να το σκέφτομαι, πονώ. Τι? Νιώθω ένα βάρος μέσα μου. Και θέλω να το ξέρεις. Μην μιλάς άλλο. Μην πεις τίποτε άλλο. Ο σκηνοθέτης μας και βοδάει Αντριάννα. Γεια. Έχεις τελειώσει το εθνικό στην Ελλάδα, αν είπε μου θέλω να σου. Αφού το είπε, να μην λάλλουμε τα ίδια. Και γιατί ένα δουλέψες που τότε? Γιατί παντρεύτηκα. Ο γάμος είναι τα σχέσεις. Είπαμε να περάσω από ό,τι ίσον είπε ανάκριση. Άτσι, να ξεμπερτεύκουμε. Κι άμα σας αρέσω, πιάνετε. Αν δεν σας αρέσω, χαίρετε και καλή καρδιά. Άκου γιατί ένα δουλέψα από τότε μου. Γιατί έτσι, γιατί με επέλεγε. Nossa, assim você me mata.